Να ξεκινήσουμε πρώτα από την υπόθεση του κυρίου Καλίτση. Να πούμε πρώτα απ' όλα για την κατάσταση της υγείας του. Είναι πολύ καλύτερα. Έφυγε χθες από το νοσοκομείο, είναι πολύ καλύτερα στην κατάσταση της υγείας του μετά την χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε. Οι γιατροί λένε ότι στάθηκε πάρα πολύ τυχερός μέσα στην ατυχία του άνθρωπου, γιατί έχει πυροβοληθεί τρεις φορές. Θα μπορούσαν όμως τα πράγματα να ήταν πολύ χειρότερα για εκείνον. Ευτυχώς είναι καλά. Αυτό είναι το κομμάτι της υγείας του. Θα του πάρει καιρό μέχρι βεβαίως ο άνθρωπος να αναρρώσει και να επιστρέψει στη δουλειά του. Έχει κάνει μια πρώτη κουβέντα με τους αστυνομικούς, γιατί η κατάσταση της υγείας του, όπως καταλαβαίνουμε, δεν ήταν και στην καλύτερη θέση προκειμένου να μιλήσει μαζί τους. Φέρεται να έχει πει ότι δεν έχει πρόβλημα με κανέναν ή τουλάχιστον δεν έχει αντιληφθεί κάποιος να έχει πρόβλημα μαζί του προκειμένου να φτάσουν τα πράγματα μέχρι εκεί και να τον πυροβολήσουν 8 η ώρα το βράδυ στον περιφερειακό του Λυκαβητού. Θεωρεί και εκείνος, και είναι ένα πιθανό σενάριο, ότι ήθελαν να τον ληστέψουν και καθώς το μυαλό του δεν πάει κάπου αλλού. Δεν αποκλείουν οι αστυνομικοί οι δράστες, εκτός από τα χρήματα που ήθελαν να του πάρουν, αυτά που είχε πάνω του στο αυτοκίνητό του ή στο κράτο στο χέρια του, να ήθελαν να μπουν και στο διαμέρισμά του προκειμένου να δουν και εκεί μήπως είχε κάποια Μάλιστα. χρήματα. Γεγονός πάντως είναι ότι προς το παρόν οι αστυνομικοί αναζητούν κάποια στοιχεία προκειμένου να δουν ποιος μπορεί να ήθελε. Νομίζω θα τους βοηθήσουν πάρα πολύ και οι κάμερες οι οποίες υπάρχουν στα γύρω στενά στην περιοχή του Λυκαβητού προκειμένου να σχηματίσουν μια εικόνα, καθώς οι μαρτυρίες λένε Μάλιστα. ότι οι δράστες έφυγαν με αυτοκίνητο.